Κύριε Υπουργέ, η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, μιας απαραίτητης μονάδας που επισκέπτεται 7 κέντρα υγείας του νομού, εξυπηρετεί πάνω από 4.000 ασθενείς της ενδοχώρας και έχει συμπληρώσει περίπου 30.000 επισκέψεις. Έχει κλείσει, δηλαδή δεν λειτουργεί. Είναι η απόδειξη ενδιαφέροντος από την πλευρά της κυβέρνησης, της 7ης υγειονομικής περιφέρειας και της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για την ψυχική υγεία στον νομό. Οι συμβάσεις των εργαζομένων ούτε ανανεώθηκαν, αλλά ούτε και πληρώθηκαν το μήνα Οκτώβριο, παρόλο που προφορικά τους διαβεβαίωναν για το αντίθετο. Το αποτέλεσμα είναι η διακοπή της λειτουργίας της μονάδας από 20 Δεκάτου, από 20 Οκτώβρη. Βγήκε η νέα προκήρυξη, η οποία όμως ούτε αναδρομική ισχύ έχει και θα είναι και 8μηνη, ούτε καν 12μηνη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, δηλαδή με μπλοκάκι κοινώς. Τέτοιου είδους συμβάσεις δεν λύνουν το πρόβλημα της λειτουργίας της μονάδας, απλά το μεταθέτουν για άλλους 8 μήνες. Οι συνέπειες από τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι τραγικές, αφού οι εναπομείνασες δομές ψυχικής υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι ανεπαρκέστατες λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Συνεπώς, η πλειοψηφία των ασθενών αυτών θα χρειαστεί να απευθυνθεί στις δημόσιες δομές της πόλης με τεράστια αναμονή, να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα βάζοντας ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη ή να μείνει χωρίς παρακολούθηση. Πράγμα φυσικά καταστροφικό για την πορεία και την πρόγνωση των ασθενών αυτών. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι στα εξωτερικά ψυχιατρικά ιατρία του Παγνή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο ραντεβού. Επιβεβαιώνεται λοιπόν με τραγικό τρόπο η θέση του ΚΚΕ πως ο μόνος τρόπος να λειτουργούν τέτοιου είδους ευαίσθητες δομές ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του λαού μας είναι μόνο μέσω ενός αναβαθμισμένου δημόσιου και δωρεάν πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας πλήρως στελεχωμένου με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Ως εκ τούτου σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να σταματήσει επιτέλους αυτό το έσχος των συμβάσεων με μπλοκάκι, εάν κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη η κινητή μονάδα και η αδιάλειπτη παρουσία αυτών των εργαζομένων. Να μονιμοποιηθούν κατά συνέπεια, να στελεχωθεί πλήρως η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, να εξασφαλιστεί μόνιμη χρηματοδότηση και όχι να ψάχνουμε από εδώ και από εκεί, όπως έγινε την προηγούμενη φορά. Μόνιμη λοιπόν χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να καλύπτονται οι μισθοί των εργαζομένων και τα λειτουργικά έξοδα της μονάδας και φυσικά να πληρωθούν τα δεδολευμένα τους οι άνθρωποι για τον Οκτώβριο του 2023. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους υπό την εξής έννοια, να δούμε ιστορικά τι ακριβώς συνέβη, έτσι ώστε να έχουμε και μια πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει τώρα και το τι θα μπορούσε να συμβεί αύριο. Κοιτάξτε, πραγματικώς, η κινητή μονάδα της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου συναισθήθη το 2017 με νέες που είχαν ξεκινήσει από το 2015, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πραγματικώς έχει μια ζωή αρκετών ετών και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και οι δύο ότι λειτουργούσε στα πλαίσια της κλινικής, με προσωπικό της κλινικής, το οποίο εκτός από το έργο της κλινικής αποφάσισε ότι είχε την δυνατότητα και την διάθεση και μπράβο τους να προσφέρει και έργο στα πλαίσια μιας κινητής μονάδας. Το 2021, μετά από τους σεισμούς του Ηρακλείου, εκρήθηκε, ζητήθη από την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική η αύξηση της δυνάμεως, η αύξηση της δυνάμεως της κινητής μονάδος και η προκάτοχός μου πράγματι η κυρία Ράπτη είχε υπογράψει μια υπουργική απόφαση η οποία επιχορηγούσε επιπλέον το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με 75.000 ευρώ έτσι ώστε να προσληφθούν επιπλέον άνθρωποι για να εξυπηρετήσουν τις επιπλέον ανάγκες οι οποίες προέκυψαν από το σεισμό. Πραγματικά όμως ότι όταν επισκέφτηκα την ψυχιατρική κλινική στα πλαίσια μιας
επισκέψεως άλλου σκοπού. Και στη συζήτηση που έγινε στην διοίκηση του νοσοκομείου, διαπιστώσαμε ότι ασχέτως των επιπλέον αναγκών, πραγματικά το έργο της κινητής μονάδος ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και κινήτο, όπως κινούνται όλες οι κινητές μονάδες που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, σε ένα πολύ σωστό επίπεδο και σε μια πολύ σωστή κατεύθυνση. Και μάλιστα, και το επισημάνατε κι εσείς σε μια προηγούμενη ερώτησή σας προς τον Υπουργό, ότι είχα θέσει το ζήτημα ότι αν είχαν προβλέψει την και είχαν υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο για την ένταξη αυτής της δραστηριότητας στις δραστηριότητες της χορηγούμενης από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα μπορούσαμε να λύσουμε το θέμα για ένα χρονικό διάστημα πολλών ετών. Κάτι που βεβαίως δεν γίνεται, όχι επειδή ξεχάστηκε από τη διοίκηση, αλλά επειδή ακριβώς δεν υπήρξε παρόμοιο έναυσμα, παρόμοια πρόταση από την Πανεπιστημιακή Κλινική. Επειδή όμως πράγματι αναγνωρίσαμε ότι καλό είναι να υπάρχει και να δουλεύει στο μέγιστο γενικό βαθμό, αποφασίσαμε να επιδοτηθεί εκ νέου το νοσοκομείο με 75.000 ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει την κινητή μονάδα, την επιπλέον δραστηριότητα της κινητής μονάδος. Και συνάδε, το λέγω σαφώς και αργά για να γίνει κατανοητό, στα πλαίσια του δημοσιοπαλληλικού συστήματος, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο επιτρέπει μόνο ορισμένες κινήσεις στα πλαίσια, τα γνωστά πλαίσια του δημοσίου λογισμικού. Ως εκ τούτου, κινήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για να δοθούν αυτά τα 75.000. Εκεί πραγματικώς υπήρξε η εξής ατυχία. Οι διαδικασίες αυτές εδώ εγένονται κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου που προέκυψε το θέμα της Θεσσαλίας. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες οικονομικών, η Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου και η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ήταν υποχρεωμένες σε πρώτη φάση να δουν τα διαθέσιμα ως διατιθέμενα για τις ανάγκες της Θεσσαλίας. Ποσά ήταν εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Και αυτό καθυστέρησε μία έως δύο εβδομάδες την έγκριση, η οποία θα επέτρεπε στο Παγνί να έχει τη διάθεσή του αυτές τις 75.000. Όταν αυτό έφτασε 22/9 στο Παγνί, το Παγνί κινήθηκε αμέσως. Έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και προκρίθησαν και οι θέσεις εδόθησαν προς προκήρυξη. Αλλά φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι δυνατόν να γίνει στα πλαίσια λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου σήμερα, μόνο με τη διαδικασία είτε των συνεπικουρικών που καθυστερούν ένα και δύο έτη, είτε της προκηρύξεως της θέσεως με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Όπως και γίνεται, γνωρίζετε ότι μεθαύριο εκπνοεί η προθεσμία, εκνέει η προθεσμία, και ως εκ τούτου θα έχουμε εντός επομένης εβδομάδος ξανά αυτούς οι οποίοι δούλεψαν και την περασμένη περίοδο. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτή τη στιγμή οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούσαν την κινητή μονάδα συνεχώς και προέρχονται από την Πανεπιστημιακή Κλινική και το κάνουν στα πλαίσια του καθήκοντος, συνεχίζουν βεβαίως και προσφέρουν. Κατά συνέπεια, δεν έκλεισε η μονάδα, διακόπη η λειτουργία της επιπλέον ενισχύσεως, η οποία και θα επανεληφθεί εντός της επόμενης εβδομάδας. Ωραία. Κύριε Συντηχάκη, έχετε τον λόγο. Κύριε Βαρτζόπουλε, εγώ δεν περίμενα να πείτε τώρα στο τέλος αυτό που είπατε, ότι δεν έχει κλείσει η μονάδα. Έχει κλείσει η μονάδα. Εδώ και δύο εβδομάδες είναι κλειστή. Δηλαδή τώρα που μιλάμε δεν πάει κανείς εργαζόμενος στη μονάδα. Οι ασθενείς έχουν υποτροπιάσει. Έχει μείνει πίσω η αγωγή, τα ενέσημά τους, και αυτό φυσικά οδηγεί στην επαναεισαγωγή τους. Εν τω μεταξύ, τα ψυχικά νοσήματα αυξάνονται αλματοδός λόγω της όξης των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων του λαού μας. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Η μονάδα αυτή αντιμετωπίζει όλα τα περιστατικά ψυχικών νοσημάτων τα οποία αυξάνονται αλματοδός λόγω της όξης των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων. Εδώ μιλάμε για πλεονέκτημα της λειτουργίας της μονάδας, αλλά της απρόσκοπτης, της αδιάλειπτης λειτουργίας της μονάδας και με όλο το απαραίτητο δυναμικό, είτε είναι ψυχίατροι, είτε είναι ψυχολόγοι, είτε επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτεί να έχει αυτή η μονάδα. Και το λέω αυτό με γνώση, διότι ο πληθυσμός της ενδοχώρας δεν χρειάζεται να διανύσει χιλιόμετρα. Ένας μεγάλος νομός, ο νομός Ηρακλείου, για να εξεταστεί. Συμβάλλει στην καταπολέμηση του στίγματος, δεδομένου ότι η εξέταση γίνεται στα κέντρα υγείας. Δίνει τη δυνατότητα να βρεθούν οι εργαζόμενοι της μονάδας με τις οικογένειες των ασθενών.
να γίνεται διασύνδεση με τους γενικούς γιατρούς και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και πολλά άλλα. Ενώ διενεργούνται και κατοίκων επισκέψεις. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Είπατε, αναφερθήκατε σε ένα ιστορικό. Το ιστορικό όμως δεν περιεί τιμή για την κυβέρνηση. Και για εσάς και για την προηγούμενη. Της Νέας Δημοκρατίας και την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι από το 2020 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τότε δημιουργούσε προϋποθέσεις σταδιακής αποδυνάμωσής της με την αποσύνδεση των συμβάσεων των εργαζομένων από τον δημόσιο κρατικό φορέα, όπως είπατε, ανήκαν στο Πανεπιστημιακό, στη δύναμη δηλαδή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να μην ανανεώνεται, οι συμβάσεις από ένα σημείο και μετά και να φτάσουμε στο σημείο να ξεχάσετε να χρηματοδοτήσετε μοντά για πόσο ποσό, για 75.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Από το 2013, αρχή λειτουργίας της μονάδας, από το 2013 λειτουργεί η μονάδα. Οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους προέρχονταν από την ψυχιατρική κλινική του Παγνή. Τα λέω όλα αυτά διότι όλα όσα συμβαίνουν με τη μονάδα συνιστούν προάγγελο απαξίωσης, κλεισίματος της μονάδας. Και οι χιλιάδες ασθενών που λάμβαναν δωρεάν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να αναζητήσουν περίθαλψη σε άλλες δημόσιες δομές, σε ιδιώτες γιατρούς και κυρίως να διανύσουν τόσα χιλιόμετρα μέχρι το Ηράκλειο προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Και επειδή παρακολουθώ ότι πάτε σε αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, επιτρέψτε μου ότι η περίπτωση της κοινωνικής μονάδας και όχι μόνο, και με την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και την παιδοψυχιατρική, η πολιτική της κυβέρνησης συνιστά αποδιάρθρωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι κατά την άποψή μας το αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της υγείας και της πρόνοιας από την σημερινή και την προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι ώστε σταδιακά να υπονομευθεί ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της υγείας. Κατά συνέπεια, πρέπει να απαντήσετε στο ερώτημα: θα ενισχυθεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας με επιπλέον προσωπικό, θα τους μονιμοποιήσετε, θα πάρετε επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό για την λειτουργία της κινητής μονάδας, αν εκτιμάτε ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία της στις σημερινές συνθήκες, θα τους δώσετε τα δεδουλευμένα? Θα υπάρχει μόνιμη απρόσκοπτη κρατική χρηματοδότηση για τη λειτουργία της μονάδας από τον κρατικό προϋπολογισμό? Αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν, για τα οποία φυσικά η κυβέρνηση δεν δίνει απάντηση. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε συνάδελφε, πραγματικά χαίρομαι γιατί υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ψυχική υγεία. Και αυτό μου δίνει ελπίδα ότι στο άμεσο μέλλον θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε, γιατί όπως ορθότατα διαπιστώσατε, επίκενται σοβαρές νομοθετικές πρωτοβουλίες από πλευράς μας για την εγγένεια αναδιάταξη του χώρου. Επιτρέψτε όμως να σας πω το εξής, ότι και εμείς θα θέλαμε πραγματικά να υπήρχε πολύ περισσότερο προσωπικό. Να μην είχαμε καμία απολύτως έλλειψη σε οποιαδήποτε ειδικότητα και σε οποιαδήποτε περιοχή. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν θέλω να επεκταθώ από αυτού, νομίζω ότι είναι σαφές αυτό το οποίο λέω, ότι η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας τα τελευταία 10 χρόνια επιτρέπει αυτά τα οποία επιτρέπει. Το δεύτερον, και βλέπω το λέτε και το ξαναλέτε, και πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να λέμε τα πράγματα επί του πραγματικού, λέτε να τους μονιμοποιήσουμε, κύριε συνάδελφε. Αυτό είναι παράνομο. Είναι απολύτως παράνομο και αντιβαίνει στο δημοσιοϋπαλληλικό χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ζητάτε να το ιδιωτικοποιήσουμε, ζητάτε να αλλάξουμε τις εργασιακές σχέσεις, ζητάτε να αλλάξουμε τη δημοσία φύση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Απαγορεύεται να τις μονιμοποιήσουμε. Απαγορεύεται εκ του συντάγματος. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θέλει να αλλάξουμε το σύνταγμα για να το κάνουμε περισσότερο φιλελεύθερο, να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν αύριο το πρωί πω ότι θέλω να πάρω προσωπικό για την κινητή μονάδα και προκηρύξω τις θέσεις, προσωπικό θα έχω, κύριε συνάδελφε, σε 2 έτη τουλάχιστον.
Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ορισμένα ζητήματα, τα οποία και σε εσάς είναι γνωστά και σε μένα είναι γνωστά. Επειδή όμως πραγματικά βλέπω πολύ καλή διάθεση, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όταν θα σας ζητήσω άμεσα εντός των επομένων εβδομάδων, να στείλετε εκπρόσωπο που ασχολείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και ελπίζω να ανταποκριθείτε, να συζητήσουμε πριν από την συζήτηση εδώ στην Βουλή, εν εκτάσει αυτό το θέμα της ουσιαστικής μεταρρυθμίσεως πλέον, της ουσιαστικής εφαρμογής ψυχιατρικής μεταρρυθμίσεως στη χώρα ύστερα από 30 χρόνια, στις λεπτομέρειες τους. Ευχαριστώ.